Όλα είναι έτοιμα για την μεγάλη πρεμιέρα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2019. Οι 40 συνολικά ομάδες που θα συμμετάσχουν με 34 άρματα στη μεγάλη παρέλαση των 15.000 καρναβαλιστών θα κάνουν την πρώτη επίσημη επίδειξη των στολών τους στην τελετή έναρξης στην πλατεία γνώστου στρατιώτη στο Ρέθυμνο. Η μεγάλη γιορτή θα ξεκινήσει με παιδικό πρόγραμμα από τη Μεγάλη Πόρτα. Έπειτα ο Βασιλιάς Καρνάβαλος θα περιδιαβεί την παλιά πόλη για να φτάσει στην πλατεία όπου θα διασκεδάσει το κοινό με τον Τόνι Σφίνο. Στην ουσία ο συνδετήριος θεσμός μεταξύ της τουριστικής περίοδου που έληξε και της καινούργιας που αρχίζει. Ήδη καιρό τώρα μπορούμε να πούμε ολόκληρο το χρόνο βρίσκονται συνεχώς σε μια προσπάθεια να φτιάξουν όλοι μαζί τη μεγάλη γιορτή. Οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει εκπλήξεις για τον Βασιλιά Καρνάβαλο και την μυστηριώδη ντάμα του με τον χορό που μας ενώνει να κυριαρχεί, μιας και η φετινή θεματική είναι ο χορός στον χώρο και στον χρόνο. Μυστηριώδη, να πούμε έτσι, ντάμα του, μια που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αλλαγή στην παραδοσιακή προσφώνηση-αντιφώνηση. Ερχόμενοι τουρίστες εδώ και φεύγοντας ευχαριστημένοι, όλοι μας κερδίζουμε από αυτή την προσπάθεια. Και ένα παραπάνω, εμείς οι επαγγελματίες που ζούμε σε αυτή την πόλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ρέθυμνο απέσπασε 3 βραβεία στη Σκανδιναβία ως τουριστικός προορισμός. Εκατοντάδες θα είναι φέτος οι επισκέπτες από το εξωτερικό με αφορμή και το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι στην Κρήτη, στο μετέχμιο μεταξύ των τουριστικών περιόδων. Αποκλειστική τηλεοπτική χορηγή επικοινωνίας του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, η ANEC Lines και η Blue Star Ferries. Δεν είναι προϊόν αξιολόγησης μιας κλειστής επιτροπής, αλλά προέκυψαν μετά από ψηφοφορία 15.000 Σκανδιναβών. Μαζί με τις αποσκευές τους παίρνουν τις καλύτερες αναμνήσεις και θέλουν και προσμένουν την επόμενη επίσκεψη στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο. Το marketing plan που φτιάχνει κάθε χρόνο με αποτέλεσμα να έχουμε αυτούς τους πελάτες τους ευχαριστημένους οι οποίοι μας δώσαν για αυτά τα βραβεία.